Δημοκάμπης ο Χρήστος, ο πρόεδρος του Αγροκοινοτροφικού Συλλόγου Ενότητα, γνωστός μπλόκου Υψηφορείου. Θα ήθελα να καλησπερίσω τον γραμματέα και τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ μέσα. Από πού να ξεκινήσω, που λέει, και πού να τελειώσω. Τα προβλήματα εδώ και χρόνια είναι πολλά και κάθε χρόνο προστίθονται και καινούργια. Λίγο να κάνω μια ανασκόπηση. Ξεκινήσαμε τώρα πρόσφατα, να το πω, την τελευταία δεκαετία, ξεκινήσαμε με το κόστος παραγωγής, ξεκινήσαμε με τις εγγυημένες τιμές, ξεκινήσαμε με τον ΕΛΓΑ, δεν δόθηκε λύση και σαν αυτό ο ΕΛΓΑ άλλαξε, φτάναμε στο σημείο τώρα να πληρώνουμε εισφορές για να μην παίρνουμε αποζημίωση. Το κόστος από εκεί που το πετρέλαιο είχε 1,10 θα το πληρώνουμε 2,5 ευρώ. Τα λιπάσματα από εκεί που ήταν 40 και 30 λεπτά το κιλό να τα πληρώνουμε πάνω από 1 ευρώ. Και ένα παράξενο. Οι τιμές δεν είναι οι ίδιες. Ούτε κανένα ανεβήκαν. Γυρίσαμε 30 και 40 χρόνια πίσω. Και στην ουσία δεν πουλάμε. Είμαστε ο μόνος κλάδος, παιδιά, που δεν πουλάμε. Το έχετε διανοηθεί αυτό. Θέλω ένας εδώ μέσα, αν πουλάει, να μου πει τι κάνει και πουλάει. Εγώ προσωπικά δεν πουλάω. Τα πάω, τα αφήνω και ό,τι θέλουν μου δίνουν. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που κάνει κάτι διαφορετικό, να μου το πει. Και φτάσαμε στο σημείο να κυνηγάμε την ουρά μας. Οι υποσχέσεις έχουμε φάει από πολλούς. Ότι όταν θα βγουν στην κυβέρνηση, και ένα οξύμορο, όταν είναι στην κυβέρνηση, κοφεύουν. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, έχουν γνώση για όλα και λύσεις για όλα. Και όταν αλλάζει το μπαλάκι, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αυτοί που κοφεύανε ακούνε και αυτοί που ακούγανε γίνονται κουφοί. Στο διατάφτα, να κοιταχτούμε στα μάτια. Ποιοι ήταν μαζί μας στους δρόμους, ποιοι μας στηρίξανε σε νομοσχέδια και σε επιρροτήσεις μέσα στη Βουλή, ποιοι ήταν αυτοί που όχι ήρθαν να χτυπήσαν την πλάτη, αλλά έμπρακτα και με αποδείξεις και με πράξεις μας στηρίξανε πραγματικά. Όταν θα το καταλάβουμε αυτό, τότε θα δώσουμε και πραγματική λύση στα προβλήματα. Να μην αναφερθώ στη φετινή παραγωγή. Όλοι τα ξέρουμε, θα αναφερθούν και οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν. Για να μην σας κουράσω. Ευχαριστώ. Κύριε Γραμματέα, να σας καλωσορίσουμε στο Δήμο Σκύδρας. Ένας Δήμος, ως επί των πλήστων, που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, αλλά αυτό έχει σαν θέμα τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κάθε χρόνο προστίθεται, όπως είπε και ο Χρήστος, από εκεί και πέρα φέτος ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε τις βροχοπτώσεις. Άλλη μια χρονιά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι η πέμπτη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, που φτάνουμε στο σημείο να ξαναζητήσουμε, να εκετεύουμε, να πάρουμε τα περίφημα αντεμήνυμης, τα οποία ούτε μία στο εκατομμύριο δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος των ζημιών. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε είναι το πρόβλημα των εργατών γης. Φέτος φτάσαμε σε σημείο να μένουν παραγωγές ασυγκόμιστες, λόγω ότι πλέον δεν υπάρχουν εργάτες. Είτε γιατί έχει στερέψει η πηγή που λέγεται Αλβανία, είτε οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα ζητάμε ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτά τα κέρια θέματα. Ένα άλλο είναι ότι με την νέα ΚΑΠ βλέπουμε και διαβάζουμε τελευταία αντίς σε πολλά αιτήματα που είχαμε καταθέσει να προσθεθεί και το επιτραπέζιο Ροδάκινου και το Νεκταρίνι στις Συνδρεμένες, το αποτέλεσμα ήταν να κοπεί και το Σιδήρινο. Από ό,τι διαβάζουμε και πληροφορούμαστε. Είναι ένα θέμα και αυτό που συρρυκνώνει το αγροτικό εισόδημα. Από εκεί και πέρα είναι ο ΕΛΓΑ, η περίφημη αναθεώρηση, την οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι το ΣΥΡΙΖΑ, που θα έρθουν να είστε εσείς. Να δούμε πώς θα κινηθείτε. Αυτά ήθελα να πω εγώ.
Σας ευχαριστώ. Η Πέδα είναι, συγγνώμη που θα το πω, ο μόνος νομός που παράγει πλούτο. Καλλιεργεί 400.000 στρέμματα εδεδρώντες καλλιέργειες. Δεν στηρίχθηκε ποτέ στις επιδοτήσεις. Θέλω να το πάρετε καλά στο μυαλό σας, κύριε Γενικέ. Το 2022 εξελίχθηκε στη χειρότερη τη χρονιά. Ο Ουκρανικός πόλεμος, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η οικονομική ακρίβεια έχουν οδηγήσει, κύριε Γενικέ, σε εξαθλίωση τους ανθρώπους εδώ που βλέπετε. Πρέπει να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους πούμε σας ευχαριστούμε που παράγετε με αυτές τις συνθήκες. Κύριε Γενικέ, γύρω από την υδροκαλλιέργεια υπάρχουν 107 συναφή επαγγέλματα. Η Πέλα παράγει πλούτο 600 εκατομμύρια ευρώ. Διάβασα τις δηλώσεις σας στα Γιαννιτσά. Πολύ σωστά είπατε. Υπάρχουν ελλείψεις υγεία στην αγροτική τάξη. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν στηριχτούν το 2022, ξέρετε θα μιλάμε. Θα μιλάμε για την καταστροφή της οικονομικής κατάστασης της Πέλας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βάλουν λεφτά αύριο να τα πάνε στις τράπεζες ευρωτικές. Θα τα αφήσω στις τοπικές κοινωνίες. Λοιπόν, μία πρόταση να σας κάνω. Να είστε ο πρώτος που θα χτυπήσετε το κέντρο στο τραπέζι στην Βουλή και θα ζητήσετε την ενίσχυση των παραγωγών, των εντροφών παραγωγών της Πέλας και της Σημαντίας με de minimis 200 ευρώ το στρέμμα στην Τρόσο. Είμαστε ένας νομός που πραγματικά παράγει τα πάντα. Από ρύζι μέχρι κάστανα, από καλαμπόκια, βερίκοκα και εράσια. Έχουμε εδώ πέρα εκθέσει και τα χειμερινά μας φρούτα. Παράγουμε πλούτο. Πλούτο εμείς μαζί με τους εργάτες στα διαλογητήρια, τα κονσερβοποιεία, που όμως δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα από αυτά που παράγουμε. Αυτά τα προϊόντα που βλέπετε εκεί, σύντροφε Γενικέ, δεν ξεπέρασε κανένα στην καλύτερη τα 30 με 40 λεπτά. Είναι όλα με ανοιχτές τιμές, τσάμπα δηλαδή, πολύ κάτω του κόστους παραγωγής, πέραν, όπως είπε και ο συνάδελφος, από τις καταστροφές που είχαμε από τα φυσικά φαινόμενα. Φέτος, πραγματικά, σε συνδυασμό με όλα αυτά που λένε περί capital control στην Αίγυπτο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το εμπάργο στη Ρωσία, που προϋπήρχε βεβαίως, με όχι ευθύνη των αγροτών, αλλά με ευθύνη διαχρονικά όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχουν φέρει τους βιοπαλαιστές αγρότες πραγματικά σε εξαθλίωση. Εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα από τους συλλόγους, προσπαθήσαμε με τις όποιες δυσκολίες και να κινητοποιηθούμε και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους με διάφορες κινητοποιήσεις και κατά καλόκαιρα και με πρόσφατο στην Αγκρότικα, αλλά και κατά τόπους σε χωριά βγάλαμε τα τρακτέρ. Εκτιμούμε και λέμε ότι εμείς αγρότες, βιοπαλαιστές αγρότες, μαζί με τους εργάτες που μεταποιούν, επεξεργάζονται αυτά τα προϊόντα μας, ενώ παράγουμε, πρέπει κάποια στιγμή να απολαύσουμε και τον πλούτο μας.